πάντως η επίθεση της ομάδας του συνέχιζε να βγάζει φωτιές. Το 6-2 επί της Λάρισας στην τρίτη αγωνιστική αποτέλεσε τη μεγαλύτερη γενικά εκτός έδρας νίκη σε εκείνο το πρωτάθλημα. Ο Μαχλάς με στην περιοχή και είναι το 1-0 για τον Όφη ακριβώς στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Ένας θαυμάσιος συνδυασμός, ο Κωνσταντινίδης πέρασε τους αντιπάλους, πάσαρε ωραία στο Φραντζέσκο, αυτός έβγαλε την ασίστ για τον Μαχλά και ακριβώς στο τρίτο λεπτό έχουμε το Λάρισα Όφη 0-1. Η παλιά είναι για τον Μίτιτς από τα αριστερά. Μίτιτς περνάει πολύ ωραία. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Μαχλάς, τον βλέπει, κάνει τη σέντρα. Πιο πίσω είναι όμως ο Ρίσνιτς. Πιάνει το δυνατό σουτ, κοντράρει την μπάλα και είναι το 2-0. Ακριβώς στο 22ο λεπτό του αγώνα, ο Όφη καταφέρνει να διπλασιάσει τα τέρματά του. Να κάνει το 0-2 με ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρίσνιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μαχλάς, ωραίο κοντρόλ. Ρίσνιτς, Μίτιτς, θέλει να βρει τον Μαχλά, γίνεται το λάθος, Μίτιτς μπαίνει μες στην περιοχή, πιάνει το σουτ, με τα πόδια έρχεται ο Ρίσνιτς και είναι το 3-0. 31ο λεπτό είναι υπόθεση πλέον των ξένων του Όφη, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο μες στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν ακριβώς στο 31ο λεπτό, Λάρισα Όφη 3-0. Είναι καθολική η περιοχή του Όφη, νομίζουμε ότι η Λάρισα έχει αρκετά κοινά στην άμυνα, το οποίο έχει εκμεταλλευτεί και είναι το 3-1. Ενώ σας λέγαμε για τα πολλά κενά της ομάδας της Λάρισας στην άμυνα, σε μια αντεπίθεση από κοντά ο Καμερουνέζος μείωσε το σκορ σε 3-1. Και τώρα Παπαδόπουλος για τον Μίτιτς, στη καρδιά της άμυνας, μια θαυμάσια παλιά. Ο Μίτιτς στέκεται όρθιος μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ και είναι το 4-1. Ένα θαυμάσιο γκολ, μια θαυμάσια προσπάθεια των παικτών του Όφη. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο, Λάρισα Όφη 1-4. Μίτιτς θέλει να βγάλει τη σέντρα, δίνει για τον Ρίσνιτς. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Ρίσνιτς μέσα στην περιοχή βρίσκει τον Μούτα με το στήθος, κοντρολάρει το σουτ και είναι το 1-5. Ακριβώς στο 72ο λεπτό, για μια ακόμη φορά η καλοκουρδισμένη, όπως αποδείχθηκε, μηχανή του Ευγένιου Γκέραρντ λειτουργήσε άψογα. Ένας θαυμάσιος συνδυασμός, τελικός αποδείχθηκε μπάλα ο Μούτας και ο δείχτης σκορ ανεβαίνει στο Λάρισα Όφη 1-5. Και ο Έμπε σε αυτήν την αντεπίθεση για τη Λάρισα. Έμπε θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, είναι δύο άτομα. Κερδίζει για τις κόντρες. Έμπε πιάνει το σουτ και είναι το 2-5. Ακριβώς το 84ο λεπτό της συνάντησης, ο Καμερουνέζος της Λάρισας καταφέρνει να μειώσει το σκορ. Μίτιτς τρέχει, βγάζει και την παλιά για τον Μούτα μέσα στην περιοχή και είναι το 2-6. Δεν σταμάτησε ο Όφη ούτε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ο Μούτας πήρε την παλιά. Μπήκε στην περιοχή και έκανε ακριβώς το 90ο λεπτό το Λάρισα Όφη 2-6.